προϊόντες είναι γνωστοί όχι μόνο για τη μαστίχα και τα άλλα τα προϊόντα, και τα κρασιά και τα σίγκα και τη σούμα και τα λικέρ, αλλά είναι και για την αυτοσύνη, για τους ιδιοκτήτες. Και εκεί συνειδητοποιείς ότι πολύ βαρύς ο φόρος του αίματος. Αλλά επίσης ο φόρος του αίματος δεν ήταν εισμάτιο. Ο φόρος του αίματος, αυτή η θυσία του 1822, όχι μόνο κινητοποίησε τον Κανάρι και τον Πιπίνο που είναι, συγκλώνησε, κινητοποίησε όλο το γνωστό τότε κόσμο. Και άλλαξε αυτό που λέμε το ρου της Επανάστασης. Το ότι μπαίνεις και βλέπεις τον πίνακα του De La Croix στη Γαλλία, που είναι αφιερωμένος στοιχείο. Και μ' αρέσει που διάβασα κάπου, είχε πάει πόλεμο στο μουσείο και μου έλεγε ότι έλεγε ακριβώς η μάνα που είναι ξαπλωμένη με το μωρό στην αγκαλιά της, τα δύο παιδιά που περιμένουν δίπλα-δίπλα στο θάνατο, το θάνατο, το βλέμμα της γυναίκας που κοιτάζει με απόγνωση τον ουρανό, αυτή ήταν η αγωνία ενός πληθυσμού που σφαγιάστηκε ουσιαστικά στο βωμό, στην πορεία για τον αγώνα για την ελευθερία. Γιατί τόλμησαν να επανασταλήσουν. Ή όταν διαβάσει κανείς του Βίκτορ Ουγκό αυτό που ο Κωστής Παλαμάς μετάφρασε για το μικρό παιδί, που λέει «Τι θέλεις από όλα τούτα τα αγαθά», ρωτάει το παιδί μονάχο. «Το άνθρος, τον καρπό, θες το πουλί», και απαντάει το μικρό παιδί. «Διαβάτη», μου κράζει το Ελληνόπουλο με το γαλάζιο μάτι μου. «Βόλια, βαρούτια θέλω». Αυτή η θυσία, αυτή η θηριωδία δούλεψε όμως για να περάσει η Ελλάδα από αυτή την ανίσχυρη θέση που είχε τότε υποταγμένη, στη θέση που είμαστε όλοι εμείς σήμερα. Και εσείς οι χιώτες, δεν το βάλατε κάτω. Μπορώ να πω ότι και από τις προτάσεις που μας έχετε κάνει, περιφέρεια, ο Δήμος και οι χιώτες, είστε μπροστάρις στην νησιώτικη ανάπτυξη. Χτίσατε πάνω στα συντρίμια. Προχωράτε. Ξέρετε γιατί εντυπωσιάστηκα στο μαστιχόδεντρο που μίλησα με τον πρόεδρο του συνεταιρισμού. Γιατί είναι ένας κερδοφόρος συνεταιρισμό και ενώθηκαν όλοι και πουλάνε το προϊόν τους, το πουλάνε κατά πληστικότητα, το πέρασαν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, στην κοσμετολογία, στη φαρμακολογία, στη διατροφή, στα ποτά. Αυτό είναι η πρόοδος. Και αν με ρωτήσετε πώς δένεις τώρα αυτή την ιστορία, τη βαριά και την ασήκωτη, με την πρόοδο, εκεί είναι ο Έλληνας. Ο Έλληνας που μάτωσε, που πόνεσε, που τα έχασε όλα, η οικογένεια, ποιος, και που στάθηκε όρθιος.